ルカ伝第18章一節。Έλεγεν δε παραβολήν αυτής, προς το δίν πάντοτε προσεύχεσθε αυτούς και μη εγκακίν. 2 節. Λέγον, κριτίστης ειν εν την πόλη των θεών μη φοβούμενος και άνθρωπον μη εντρεπόμενος. 3 節. Χείρα δε ειν εν την πόλη εκείνη και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησον με από του αντιδίκου μου. 4 σέτσου. Και ουκ ήθελεν επιχρόνων. Με τα ταύτα δε είπεν εν εαυτό, ή και των θεών ου φοβούμε ουδέ άνθρωπον εντρέπομε. 5 σέτσου. Διαγέ το παρέχειν μη κόπον την χείραν ταύτην, εκδικήσω αυτήν, ή να μη εις τέλος ερχομένη, υποπιάζει με. 6 σέτσου. Είπεν δε ο Κύριος, ακούσατε τι ο κριτής της αδικίας λέγει. 7 σέτσου. Ο δε Θεός ου μη ποιήσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων αυτό ημέρας και νυχτός και μακροθυμεί επ' αυτής. 8 σέτσου. Λέγω ημίν ότι ποιήσει την εκδίκηση αυτών εντάχει. Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν άρα ευρύσει την πίστην επί της γης. 9 σέτσου. Είπεν δε και πρόστινας τους πεπιθώτας εφ εαυτής ότι εισήν δίκαιοι και εξουθενούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτην. 10 σέτσου. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξαστε, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. 11. Ο Φαρισαίος σταθείς ταύτα προς εαυτόν προσήφιετο. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ουκ ημί όσπερ η λυπή των ανθρώπων άρπαγες, άδικη, μυχή ή και ως ούτως ο τελώνης. 12 σέτσου. Νηστεύω δις του Σαββάτου, αποδεκατεύω πάντα όσα κτώμε. 13 σέτσου. Ο δε τελώνης μακρόθεν εστός ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς επάρε εις τον ουρανόν, αλ έτυπτεν το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. 14 σέτσου. Λέγω ημίν, κατέβει ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού παρεκκίνων, ότι πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. 15 σέτσου. Προσέφερον δε αυτό και τα βρέφη είναι αυτόν άπτητε, ειδώντες δε οι μαθητέ επετήμων αυτής. 16 σέτσου. Ο δε Ιησούς προσεκαλέσατο αυτά λέγον, άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά. Τον γάρ τιούτον εστίν η βασιλεία του Θεού. 17 σέτσου. Αμήν λέγω ημίν, ως αν μη δέξετε την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθει εις αυτήν. 18 σέτσου. Και επιρώτησεν της αυτών άρχων λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. 19 σέτσου. Είπεν δε αυτό ο Ιησούς, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημι εις ο Θεός. 20 σέτσου. Τας εντολάς είδας, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα. 21 σέτσου. Ο δε είπεν, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητος. 22 σέτσου. Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν αυτό, έτι εν συλλείπει. Πάντα όσα έχεις πώλησον
και διάδος πτωχής και έξις θησαυρών εν της ουρανής και δεύρω ακολούθημη. 23. Ο δε ακούσας ταύτα περίληπος εγεννήθη, ειν γαρ πλούσιος σφόδρα. 24. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς είπεν, πως δυσκόλος οι τα χρήματα έχοντες εις την βασιλείαν του Θεού εισπορεύονται. 25. Ευκοπότερον γάρ έστιν κάμιλον δια τρήματος βελώνης εισελθήν ή πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθήν. 26. Είπαν δε οι ακούσαντες, και τις δύναται σωθήνε. 27. Ο δε είπεν, τα αδύνατα παρά ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστίν. 28. Είπεν δε ο Πέτρος, ιδού εμείς αφέντες τα ίδια οικολουθήσαμεν σοι. 29. Ο δε είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν ότι ουδείς έστιν ως αφήκεν οικίαν ή γυναίκα ή αδελφούς ή γονείς ή τέκνα είναι και της βασιλείας του Θεού. 30. Ως ουχή μη λάβει πολλαπλασίωνα εν το καιρό τούτο και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. 31. Παραλαβών δε τους δώδεκα είπεν προς αυτούς, ιδού αναβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ και τελεσθήσετε πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών το Υιό του ανθρώπου. 32. Παραδοθήσετε γάρ της έθνεσιν και εμπεκθήσετε και υβριστήσετε και εμπτισθήσετε. 33. Και μαστιγώσαντες αποκτενούσιν αυτόν και τη ημέρα τη τρίτη αναστήσετε. 34. Και αυτοί ουδέν τούτον συνήκαν και ειν το ρήμα τούτο και κρυμμένον απ' αυτόν και ουκ εγίνωσκον τα λεγόμενα. 35. Εγένετο δε εν το εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν επετών. 36. Ακούσας δε όχλου διαπορευωμένου επινθάνετο τι ή τούτο. 37. Απήγγειλαν δε αυτό ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. 38. Και ευώησεν λέγον Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησόν με. 39. Και οι προάγοντες επετίμων αυτό είναι ασυγήσει. Αυτός δε πολλό μάλλον έκραζεν Ιε Δαβίδ ελέησόν με. 40. Σταθείς δε ο Ιησούς εκέλευσεν αυτόν αχθήνε προς αυτόν. Εγγίσαντος δε αυτού επιρώτησεν αυτόν. 41. Τι σοι θέλεις ποιήσω, ο δε είπεν, Κύριε, ή να αναβλέψω. 42. Και ο Ιησούς είπεν αυτό, ανάβλεψον, η πίστη σου σέσωκένσε. 43. Και παρά χρήμα ανέβλεψεν, και οικολούθη αυτό δοξάζον τον Θεόν. Και πας ο λαός ειδών, έδωκεν ένον το Θεό.